προϋπολογισμό που καταθέτουμε για το 2024, προϋπολογιστοί έχουν μπει μέσα και οι προϋπολογισμοί των νομικών προσώπων που αφορούν τον ΔΟΠΑΒΣ και την ΚΕΚΠΑΠΙΑΣ, που είναι δύο νομικά πρόσωπα που κλείνουν με απόφαση του κράτους. Έτσι λοιπόν είναι λίγο αυξημένος ο προϋπολογισμός του Δήμου. Έχουν προβλεφθεί οι ανάγκες του ΔΟΠΑΒΣ και της ΚΕΚΠΑΠΙΑΣ, αλλά εφόσον τα νομικά πρόσωπα κλείνουν 31/12, πρώτη δηλαδή, προϋποθέτει έναν πάρα πολύ καλό σχεδιασμό. Πρέπει να γίνεται ένας πάρα πολύ καλός προγραμματισμός και πάρα πολύ καλός σχεδιασμός των κινήσεων, γιατί όταν εμείς σαν Δήμος θα πρέπει να κάνουμε προμήθειες για τα νομικά πρόσωπα, θα πρέπει να ακολουθούν όλες οι διαδικασίες που κάνει ο Δήμος στους διαγωνισμούς. Ο προϋπολογισμός συντάσσεται, όπως είπα, με κάποιες αρχές. Μία από αυτές είναι και η αρχή της ειλικρίνειας. Που θα πρέπει ο προϋπολογισμός να είναι ίσως και λυσμένος και θα πρέπει να υπάρχει η διαφάνεια μέσω των διαδικασιών του Δήμου. Να ευχαριστήσω και τις οικονομικές υπηρεσίες σε κάθε περίπτωση που δουλέψανε πάρα πολύ για αυτό το κομμάτι, δουλέψανε πάρα πολύ και για τη σύνταξη του προϋπολογισμού αλλά και για την ενσωμάτωση των νομικών προσώπων, ούτως ώστε να τηρηθούν όλες οι διαδικασίες και να βγει ο τελικός προϋπολογισμός του Δήμου και να μπορέσουμε να μεταβούμε ομαλά στο επόμενο έτος. Ο συνολικός προϋπολογισμός μάλλον του Δήμου είναι περίπου, δεν θα πω τώρα κόμμα κάτι κτλ, είναι περίπου 82 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα νομικά πρόσωπα. Τα νομικά πρόσωπα μας δίνουν έσοδα και έξοδα περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ για το 2024. Συνεπώς, ο προϋπολογισμός του Δήμου, ο καθαρός, ήταν γύρω στα 78,5 και προσθέθηκαν και τα νομικά πρόσωπα. Ως κορυφαία διαδικασία είναι αυτή η ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου μας για το έτος 2024. Και να πω ευθύς εξ αρχής ότι τον καταψηφίζω. Οι λόγοι που μπορώ να πω και θα μπορούσε να πει κανείς και οποιοδήποτε από τους συναδέλφους μου είναι πάρα πολλοί. Εγώ θα περιοριστώ σε δύο κυρίως. Πρώτος και σημαντικότερος λόγος κατά την άποψή μου και σε γενικότερο πολιτικό επίπεδο είναι ότι και σήμερα έχουν προηγηθεί βέβαια και ανάλογες στάσεις, ανάλογες ημέρες σταθμοί. Θα τολμούσα να πω ότι είναι ακόμα μια μαύρη μέρα για την αυτοδιοίκηση συνολικότερα της χώρας μας, αλλά και για το Δήμο της ΚΟΣ συγκεκριμένα σήμερα που συζητάμε τον προϋπολογισμό του, καθώς και με την τελευταία επίσημη διαδικασία μπαίνει τα φόπλακα στα νομικά πρόσωπα του Δήμου μας και γυρίζει έτσι ο Δήμος της ΚΟΚ και όλοι οι Δήμοι της Ελλάδας, βέβαια δεν είναι κάτι που είναι αφορά μόνο εμάς, το έχουμε πει εξάλλου πολλές φορές, τουλάχιστον 40 χρόνια πίσω. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει κωδικούς που οι κωδικοί είναι έργα στο κομμάτι των εξόδων, έργα, δράσεις, λειτουργίες, προτάσεις και στο κομμάτι των εσόδων αντίστοιχα τα έσοδα από τους φόρους, τις εισφορές των συμπατριωτών μας αλλά και τις επιχορηγήσεις του κράτους και ο οποίος βέβαια προϋπολογισμός μέσω της λειτουργίας και του ποσοστού υλοποίησης του από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής το τέλος του χρόνου δείχνει το παραγόμενο έργο. Το παραγόμενο έργο της Δημοτικής Αρχής είναι ελάχιστο, είναι πολύ μακριά από τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτών του νησιού μας. Άρα όσο και οι αριθμοί να ευημερούν και να προβλέπουν πλειάδα κυριολεκτικά πολύ μεγάλο αριθμό δράσεων, παρεμβάσεων, έργων και προτάσεων,
τελικό αποτέλεσμα, όπως έχει φανεί αυτά τα 4 χρόνια μέσω των απολογισμών, των επίσημων, αλλά και των πολιτικών απολογισμών και των απολογισμών που κάνει ο καθένας από εμάς, περπατώντας τις περιοχές, όλες τις περιοχές του νησιού μας, απέχει δραματικά από αυτά που θα μπορούσαν να γίνουν αν ο προϋπολογισμός που εσείς ψηφίζατε όλα αυτά τα χρόνια νόμου της δικής σας ψήφους, της παράταξης της πλειοψηφίας, αν τον προϋπολογισμό λοιπόν που εσείς εισηγούσασταν, εσείς ψηφίζατε, μπορούσατε ή θέλατε ή προσπαθούσατε να τον υλοποιήσετε σε ένα πολύ καλύτερο βαθμό από αυτόν που τελικά τον υλοποιείτε, πάλι το αποτέλεσμα θα ήταν αρκετά καλύτερο από αυτό που τελικά βιώνουμε όλοι μας τα 4 χρόνια. Νομίζω ότι θα θυμούνται και οι παλιότεροι ότι ο προϋπολογισμός και τα τεχνικά έργα ήταν ένα θέμα που συζητιόταν ενιαία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί όπως όλοι μας καταλαβαίνουμε, είναι ένα απόσπαστο κομμάτι το ένα με το άλλο. Άρα το μεγαλύτερο κομμάτι του προϋπολογισμού το είδαμε και στην προηγούμενη συνεδρίαση που μιλήσαμε για τα τεχνικά έργα. Όσον αφορά τη δική μας την τοποθέτηση, θα μπορούσαμε εύκολα να επαναλάβουμε τη θέση μας, όπως είπαμε και για το τεχνικό πρόγραμμα, και να χαρακτηρίσουμε και αυτόν τον προϋπολογισμό χωρίς προοπτική. Όμως, νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση θα τον αδικούσαμε λιγάκι, τον ίδιο τον προϋπολογισμό δηλαδή. Στα κονδύλια που περιγράφει δεν χωράνε οι αγωνίες, οι προσδοκίες και οι δυνατότητες για να ζει ο λαός της ΚΟ μια καλύτερη ζωή. Πώς θα μπορούσε άλλωστε να είναι διαφορετικά, αφού ακολουθεί τις κυκλίους και τις αποφάσεις της Γενικής Κυβέρνησης, όπως άλλωστε αναγράφεται και στην εισαγωγή του προϋπολογισμού. Αυτό που ομολόγησε ο Αντιδήμαρχος των Οικονομικών στην προηγούμενη συνεδρίαση, ότι δεν μπορούμε να πάμε ως Δήμος, εννοώ κόντρα, στην Γενική Κυβέρνηση, σε ό,τι αυτή δηλαδή επιτάσσει να κάνουν οι Δήμοι. Γι' αυτό ακριβώς και συντάσσεται με αυτούς τους τρόπους. Θα δώσω δημόσια συγχαρητήρια στον κύριο Χρυσόπουλο, δημόσια συγχαρητήρια για το τεράστιο έργο το οποίο έχει καταφέρει, γιατί δείχνει ο Δήμος της Κοντινάς, ένας όριμος Δήμος, ένας έτοιμος Δήμος που μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση, και υπερψηφίζω τον προϋπολογισμό, κυρία Πρόεδρε. Αυτή είναι η τελευταία συνεδρίαση του έτους. Γυρνάμε όμως σε λίγο να παράξουμε μαζί της. Μια πολλά σε όλους τους συμπατριώτες μας.